Δεν ήταν και λίγοι τελικά εκείνοι που ψώνισαν μόνο τα απαραίτητα στις γιορτές, περιμένοντας τις εκπτώσεις που αρχίζουν από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου, κάτι που προσδοκούν και οι έμποροι, καθώς κατά την περίοδο των εορτών, όπως οι ίδιοι διαπίστωσαν, ο τζίρος παρουσίαζε πτώση έως και 15% σε σχέση με πέρυσι. Ήταν για άλλη μια φορά, πέμπτη συνεχόμενη πτωτική. Η πτώση ήταν στη τάξη του 15 με 20%. Δεν έδωσε την αναμενόμενη ανάσα που περιμέναμε. Όχι, δεν ψώνισα καθόλου. Περίμενα τις εκπτώσεις κι εγώ. Γιατί κάνουν, εντάξει, 50% πάνε απευθείας. Στις περιόδους των εκπτώσεων οι έμποροι κάνουν πραγματικές γενναίες εκπτώσεις με τις τιμές να είναι αισθητά μειωμένες, αλλά και με τους καταναλωτές να δηλώνουν ότι βρίσκουν όλα τα είδη τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων. Ναι, εγώ συνέχεια γυρίζω, πάω, ψάχνω, γι' αυτό το λόγο. Πραγματικές δηλαδή. Ναι, είναι. Βρίσκεις, εντάξει, έχουμε εδώ κάποια μαγαζιά, ανάλογα τι θέλει ο καθένας. Νομίζω πως βρίσκει. Βεβαίως θα υποφεληθούμε. Πολλοί κόσμος περιμένει τις εκπτώσεις. Τα Χριστούγεννα ψωνίσαμε. Ψωνίσαμε. Αλλά ο κόσμος όλος είναι περιορισμένος. Δεν ψωνίζει όπως ψώνιζε παλιότερα και βέβαια περιμένει τις εκπτώσεις. Είναι όσο καλύτερες μπορούν να είναι στα πλαίσια του δυνατού. Ναι, είναι ικανοποιητικές. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, τα καταστήματα μπορούν να είναι επίσης ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιανουαρίου, ενώ τη Δευτέρα ο Εμπορικός Σύλλογος θα συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει για τη στάση που θα τηρήσουν τα μέλη του. Χρειάζομαι, αλλά θα πολύ λίγο, αν πάρω κάτι, πολύ ελάχιστο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε λεφτά και έχει επιπτώσεις βέβαια στα μαγαζιά, στα πάντα, όλη αλυσίδα είναι όλα τα πάντα. Χριστούγεννα ψωνίσατε? Δεν ψώνισα, τίποτα. Τα τρόφιμα φυσικά, τα απαραίτητα. Τίποτα άλλο δεν έκαναμε. Δυστυχώς. Έτσι μια βόλτα, μια ματιά θα ρίξετε αυτή την περίοδο ή... Να σας πω, το σκέπτομαι. Δεν ξέρω. Μπορεί και όχι, ναι. Οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν μέχρι και τέλος Φεβρουαρίου και τα ποσοστά των εκπτώσεων αναμένεται να είναι πολύ υψηλά δεδομένης και της μειωμένης κίνησης που υπήρχε κατά την περίοδο των γιορτών. Οι καταναλωτές θα μπορέσουν να βρούνε προϊόντα της φετινής σεζόν σε πολύ καλές τιμές και κατά συνέπεια έχουν όλους τους λόγους και τιμές και προϊόντα να κατέβουν στην αγορά και να στηρίξουν για άλλη μια φορά τις τοπικές επιχειρήσεις. Συμβούλιο την Δευτέρα που μας έρχεται για να αποφασίσουμε για την στάση μας για την Κυριακή 19 Ιανουαρίου, όμως εκ των προτέρων θεωρώ δεδομένη την άρνησή μας. Άλλωστε το έχουμε εκφράσει πάρα πολλές φορές από την πρώτη και όλα στιγμή που ξεκίνησε το θέμα των Κυριακών, ότι δεν επιθυμούμε περαιτέρω διεύρυνση.